συμμετέχω στο Συμβούλιο Παιδείας, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο οποίο λαμβάνουμε σημαντικές αποφάσεις για τα μελλοντικά προγράμματα και πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παιδεία, την νεολαία, τον πολιτισμό, τα οπτικοακουστικά και τον αθλητισμό. Καταρχάς, θα ήθελα να σταθώ στα θέματα νεολαίας, στα οποία η κυβέρνηση δίδει ιδιαίτερη έμφαση. Συγκεκριμένα, εγκρίναμε τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την νεολαία για την περίοδο 2019-2027, έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να προσαρμόσουν τις εθνικές στρατηγικές τους στη βάση κοινών ευρωπαϊκών αρχών. Η Κύπρος ήδη το πράττει, εφόσον η εθνική στρατηγική για την νεολαία, η οποία εγκρίθηκε το 2017, έχει θεσπιστεί στη βάση της ευρωπαϊκής στρατηγικής. Λήφθηκαν επίσης σημαντικές αποφάσεις σε σχέση με το νεοσύστατο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, το οποίο δίδει ευκαιρίες στους νέους για εθελοντισμό και συμμετοχή στην κοινωνία, ως ενεργοί Ευρωπαίοι πολίτες. Παράλληλα, δίδεται η ευκαιρία στους νέους να αναπτύξουν σημαντικές δεξιότητες, οι οποίες θα τους βοηθήσουν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Θα ήταν παράληψη να μην αναφερθούμε και στο νέο στοιχείο του προγράμματος που αφορά στην ενσωμάτωση της πρωτοβουλίας ανθρωπιστικής βοήθειας, δίδοντας στους νέους την ευκαιρία να εμπλακούν σε δράσεις παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας. Μέσα από τις αποφάσεις του Συμβουλίου, άνοιξε επίσης ο δρόμος για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης. Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο αποτελεί η έγκριση της σύστασης για αμοιβαία και αυτόματη αναγνώριση των τίτλων ανώτερης δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Με αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο διευκολύνεται η κινητικότητα μαθητών και φοιτητών, αλλά ενισχύεται και η εμπιστοσύνη στην ποιότητα του ευρωπαϊκού και κατ' επέκταση του κυπριακού εκπαιδευτικού συστήματος, εφόσον ανοίγονται νέοι ορίζοντες για τους μαθητές και φοιτητές μας. Σε αυτό το πλαίσιο, στηρίζουμε και την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη δημιουργία δικτύων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. Τα κυπριακά πανεπιστήμια έχουν ήδη επιδείξει ζωηρόν ενδιαφέρον για ένταξη στο πρόγραμμα. Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ στις σημαντικές αποφάσεις που λήφθηκαν για το ήδη επιτυχημένο πρόγραμμα για την παιδεία, την νεολαία και τον αθλητισμό, το πρόγραμμα Erasmus Plus. Κοινή διαπίστωση των Υπουργών Παιδείας ήταν η ανάγκη ενίσχυσης του προγράμματος αυτού, ώστε να πολλαπλασιαστούν οι ευκαιρίες που δίδονται στους νέους. Να θυμίσω ότι η Κύπρος έχει επωφεληθεί τα μέγιστα από το εν λόγω πρόγραμμα. Να αναφέρω ως παράδειγμα ότι στην περίοδο 2014-2018 σχεδόν 22.000 νέοι από την Κύπρο έλαβαν μέρος σε προγράμματα του Erasmus Plus για την νεολαία, αξιοποιώντας πόρους ύψους πέραν των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Ήταν ένα πολύ παραγωγικό συμβούλιο, λήφθηκαν σημαντικές αποφάσεις και οι συζητήσεις θα συνεχιστούν. Στόχος μας είναι η πλήρης αξιοποίηση των μέσων και πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς ενίσχυση της παιδείας, των νέων, του πολιτισμού και του αθλητισμού στη χώρα μας.